Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Είσαι καλά? Καλά, καλά, μια χαρά και εγώ, μια χαρά. Τι ακούγεται? Έλα, μ' ακούς? Κάποιος μιλάει στο βάθος, τι ήταν αυτό? Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια πολλά να σου δώσω και να ευχηθώ φυσικά να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα και μια καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ επίσης όλο τον κόσμο υγεία, το πιο σημαντικό να πούμε έτσι. Έτσι ακριβώς. Και καλά, καλά δεν κλείσατε με τον Εθνικό στην Αθήνα, αλλά ξεκινήσατε πάρα πολύ ωραία. Και πέρα από τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες και τις γαλοπούλες, μας άνοιξε η όρεξη και με αυτά που βλέπουμε. Και είδαμε έναν πάρα πολύ δυνατό και ψυχωμένο Ηρακλή Δημήτρη και με τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεγάλη νίκη που κάνατε. Και προχθές που πραγματικά εγώ προχθές εντυπωσιάστηκα περισσότερο. Μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμορο, το είπα και εκτός αέρα, ότι εντυπωσιάστηκα περισσότερο από την άποψη ότι ερχόταν μια ομάδα που είχε χάσει 3-2 εδώ από τον ΠΑΟΚ, που ήταν τρίτη για αρκετούς μήνες, που κέρδισε τον Ηρακλή 3-0 σε ένα παιχνίδι που νομίζω δεν είχε παίξει εσύ στην πρώτη αγωνιστική. Ναι, ναι, αν θυμάμαι καλά. Και ερχόταν εδώ να κάνει ζημιά. Και όχι, δεν έκανε ζημιά. Τους βάλατε κάτω και τους τελειώσατε 3-0 πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολα. Ναι, όντως, εντάξει, όπως είπες στην αρχή, άμα εξαιρέσει το παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιός, γενικά το 2018 μας έχει πάει καλά μέχρι στιγμής. Κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, μια νίκη που σίγουρα αυτοί που ξέρουν βόλεϊ ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ, εντάξει, κακά τα ψέματα, έχει μια καλύτερη ομάδα από εμάς. Απλά μαζί με τον κόσμο μας που δημιούργησε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Και γενικά ήμασταν σε πολύ καλή μέρα, θα έλεγα, όλοι μας. Δεν τον αφήσαμε να αντιδράσει πολύ και κερδίσαμε. Όπως είπες, πιο εντυπωσιακό ήταν όντως το παιχνίδι με τη Χαλκίδα που κερδίσαμε. Γιατί περιμέναμε μετά τη ζημιά που μας είχαν κάνει στο πρώτο γύρο, έκανε και τη μεταγραφή με τον Γκόμες, περιμέναμε να ήταν πιο δυνατή. Ναι. Αλλά δεν αποδείχθηκε σωστό αυτό. Και ήταν όντως πιο εντυπωσιακή, θα έλεγα, και εγώ αυτή η νίκη. Πιο πολύ, πιο σημαντική νίκη, θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε και 3-0 σχετικά εύκολα. Είναι και καθαρή νίκη. Πήρατε και την ισοβαθμία, γιατί πλέον ο Ηρακλής είναι τέταρτος, άσχετα αν έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Ηρακλή Χαλκίδας, γιατί ήταν πολύ καλύτερα τα σετ σε σχέση με το πρώτο μάτς. Οπότε όλα πήγανε πάρα πολύ καλά και φαντάζομαι ότι σε σχέση με το πώς έκλεισε το 17, πλέον νιώθετε πολύ καλύτερα και εσείς οι ίδιοι, έτσι. Ναι, σίγουρα, αυτό να πούμε. Ότι σε όλα τα επίπεδα, και στο αγωνιστικό και στο εξωαγωνιστικό. Αυτό. Γιατί είναι νίκες ψυχολογίας αυτές. Δηλαδή, επειδή είναι ένα ομαδικό άθλημα το βόλεϊ και είναι πολύ άθλημα ψυχολογίας για εμάς που ξέρουμε και γενικά για τον κόσμο που βλέπει, παίζει πολύ μεγάλη σημασία το momentum αυτό. Δηλαδή, να είσαι σε καλή φάση μετά από νίκες κρατείται ψηλά η ψυχολογία και εξαγωνιστικά και μέσα στο παιχνίδι και συνεχίζεις μετά να έχεις μια καλή απόδοση. Είναι πολύ σημαντικό που κάναμε αυτές τις νίκες, όπως είπες. Και το κρατάμε και συνεχίζουμε. Χωρίς βέβαια έτσι να καβαλάμε κανένα καλάμι σε καμία περίπτωση. Κάθε μάτι το βλέπουμε ξεχωριστά, κάθε αντίπαλο το σεβόμαστε. Δεν υποτιμάμε κανέναν, αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν, όπως πρέπει να κάνουμε. Και αυτό και με το καλάμι που είπες, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που κανένα σας στις δηλώσεις μετά το 3-2 απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν το καβάλισε. Κανένας όμως. Είτε μιλάμε για ραδιοφωνικές δηλώσεις, είτε μιλάμε για τηλεοπτικές δηλώσεις, είτε μιλάμε για οτιδήποτε. Δηλαδή, όλοι ήσασταν πάρα πολύ σοβαροί. Γι' αυτό νομίζω ότι ήρθε και το 3-0 με τη Χαλκίδα. Για το ότι ήσασταν προσγειωμένοι πάνω σε αυτό. Έτσι ακριβώς. Και είναι προς τιμή όλων αυτό, όπως είπες, που δεν καταβάλεις κανένα, δεν καταβάλεις εισαγωγικά πάντα έτσι μιλάμε. Γιατί ήταν πολύ εύκολο να ξεφύγεις. Ήταν κακά τα ψέματα. Μια νύχη με αντέβαλε τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ εύκολο το μυαλό να ξεφύγει και να αρχίσουμε να λέμε πράγματα που δεν μας αντιπροσωπεύουν. Αλλά κανένας δεν το είπε, όπως είπες πολύ σωστά. Είμαστε συγκεντρωμένοι και δείξαμε και χαρακτήρα, αυτό ακριβώς δείχνει χαρακτήρα με την Χαλκίδα, που θα μπορούσαμε εύκολα να είχαμε ξεφύγει να πούμε, έλα μου, εντάξει, αφού κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, τώρα τη Χαλκίδα θα την κερδίσουμε και αυτή και να γίνει η αναποδιά. Δεν έγινε αυτό, δείξαμε πολύ πολύ καλό χαρακτήρα, παίξαμε πολύ καλά, όσο πρέπει για να κάνουμε μια νίκη 3-0, μια πιο εύκολη νίκη από ό,τι περιμέναμε, όπως είπα, γιατί η Χαλκίδα, εντάξει, ήταν και σε μεταβατικό στάδιο. Είχαν αλλάξει διαγώνιο, τον Γκόμες, ακριβώς ο βασικός δεν έπαιξε, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Το ρώτησα τις προάλλες, όπως είπα, στο στέλιο του Τζιουμάκα, που εντάξει είναι μικρότερος από σένα, δεν το συζητάμε, εσύ έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, έχεις κατακτήσει και πρωταθλήματα και κύπελα, για τις ακαδημίες έχω χάσει την μπάλα γιατί τα ζήσαμε από μικρή ηλικία. Θα κάνω βέβαια την ίδια ερώτηση που έκανα και στο Στέλιο. Τι έχεις πάθει και κοπανάς έτσι? Και συγγνώμη για το ρήμα προς τους ακροατές, αλλά όχι, νομίζω είναι κατάλληλο για να μεταφέρω αυτό που βλέπω όσον αφορά τον επιθετικό τομέα. Γιατί εντάξει, και στην υποδοχή βοηθάς πάρα πολύ, αλλά όσον αφορά την επίθεση, νομίζω το βλέπεις και εσύ ο ίδιος ότι
Κοπανάς κανονικά πλέον, έτσι, δηλαδή Εντάξει, έχεις πάρει το πάνω ευχαριστώ, σου. ευχαριστώ. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Δεν μου αρέσει γενικά να χαϊδεύω τα αυτιά κανένα, αλλά τώρα κακά τα ψέματα. Έχουμε ένα πολύ καλό πασταδόρο. Ναι. Όλο ο κόσμο ξέρει ότι ο Κώστας Βούσαλης είναι πασταδόρος που έχει παίξει εθνική ομάδα, έχει πάρει ποτάθλημα, έχει πάρει κύπελλο, έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο εθνική ομάδα. Και όπω ξέρουμε για τον επιθετικό τομέα καθαρά, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο πασταδόρος, ο οποίο μα βρίσκει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχω μια τέλεια συνεργασία και με τον Κώστα. Είναι λουκούμι η πάσα, Δημήτρη. Είναι λουκούμι, έτσι ακριβώ να το πούμε λίγο κοινό. Είναι λουκούμι η πάσα. Το βάζει κατά ψέματα και σε μένα και στον Τόλι και στο Στέλιο, σε όλου δηλαδή και με του κεντρικού που πάντα βρισκόταν πολύ καλά με του κεντρικού ο Κώστας. Γενικά σε αυτό το τομέα δεν έχουμε θέμα. Και κατά ψέματα μα βρίσκει πάρα πολύ καλά και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Βέβαια πάνω στο να είναι λουκούμι η πάσα του Κώστα, βοηθάτε και οι υπόλοιποι στην υποδοχή, έτσι, γιατί αν η μπάλα φεύγει στο γάμο του Καραγκιόζη, όσο καλός και να είναι ο πασταδόρος, θα δυσκολευτεί να σου τη δώσει εκεί που θέλεις για να την καρφώσεις με όπως θέλεις εσύ. Είναι, έτσι ακριβώς, Γιώργο. Είναι, ξέρουμε πολύ καλά ότι το βόλι είναι μια αλυσίδα, έτσι. Ακριβώς είναι μία, αυτό. Δύο, τρεις επαφές, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Δεν γίνεται, όπως είπες ακριβώς, όσο καλός είναι ο πασταδόρος, άμα τη βγει υποδοχή, δεν γίνεται να έχουμε καλή επιθετική ανάπτυξη. Βέβαια, ο Κώστας, όταν δεν είναι η πάσα καλή, βρίσκει τον τρόπο πάντα να σας τη δίνει με εντυπωσιακό τρόπο. Εκεί φαίνεται η εμπειρία του πασταδόρου. Γιατί σε μια μέτρα υποδοχή, σε μια κακή υποδοχή, εκεί φαίνεται πόσο καλός είναι ένας πασταδόρος. Γιατί στην τέλεια υποδοχή τα έχει τα ψέματα, μια αλφαβήτα πάσα κάποιος θα κάνει. Αλλά στις χαλασμένες τις μπάλες, εκεί φαίνεται ο πασταδόρος πώς θα διαχειριστεί, τι θα παίξει, μια πάσα που δεν την περιμένει ο αντίπαλος. Γενικά η επιθετική τακτική πώς την οργανώνει ο πασταδόρος. Εκεί φαίνεται η εμπειρία του και το έχει δείξει σε πολλούς αγώνες που δεν είχαμε τόσο καλή υποδοχή. Ναι. Ότι ήμασταν επιθετικά σε καλό επίπεδο. Κυρίως σε αυτούς αναφέρθηκα που δυσκολευόσασταν στην υποδοχή και φαινόταν ο Κώστας να τυραννιέται και να τρέχει, αλλά πάλι οι πάσεις ήταν αυτές που έπρεπε να είναι. Δημήτρη, ο τίτλος του MVP που κατέκτησες πρόσφατα σου λέει κάτι ή όχι? Εντάξει, κοίτα, μου λέει κάτι. Χάρηκα, κάτι ψέματα. Χάρηκα πάρα πολύ που βγήκα MVP, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει κάτι αυτό, ότι ξανά πάλι το λέμε την ίδια έκφραση, δεν θα καβαλήσουμε κανένα καλάμι. Ναι. Όλη η ομάδα με βοήθησε για να βγω MVP, έτσι. Δεν είναι ξαφνικά πέρα την μπάλα και βγήκα MVP, δεν είναι το ατομικό γαθλό το βόλι, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Βοήθησαν όλοι πάρα πολύ και ο κόσμος, εδώ να κάνω μια αναφορά που ακούγεται λίγο τετριμένο πλέον που το λέμε, βοηθάει ο κόσμος, αλλά είναι όντως έτσι. Όχι, βοηθάει, εγώ έχω πιστεί, ειδικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, έχω πιστεί ότι είναι στην κυριολεξία ο 8ος παίχτης. Και λέω 8ος γιατί βάζω και το λίμπερο μαζί με τους 6. Και το λίμπερο, ναι. Όχι, είναι στην κυριολεξία, ναι, έχεις δίκιο. Έτσι ακριβώς. Θέλω να μείνουμε λίγο εδώ, γιατί δεν το λέμε για να το λέμε. Ειλικρινά πλέον, δηλαδή η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλή. Τους έκοψε πάρα πολύ το ρυθμό αυτούς, μας έδωσε πάρα πολύ ρυθμό εμάς. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήσε ο κόσμος βοήθησε πάρα πολύ, θα έλεγα, αλήθεια, ειλικρινά, για να πάρουμε την νίκη. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ να βλέπουμε το γήπεδο γεμάτο. Χαιρόμαστε και εμείς να παίζουμε σε τέτοια γήπεδα με τον κόσμο και να δείχνουμε και εμείς ότι μπορούμε να πάμε τον Ερακλή ψηλά. Να δείχνουμε στον κόσμο ότι δεν έχονται τσάπα στο γήπεδο. Ότι έχονται και εμείς την φανέλα που τη φοβάμαι, την τιμάμε όσο μπορούμε. Παίζουμε όσο καλά μπορούμε και μέσα στην έδρα μας, ειδικά έτσι με τον κόσμο μας, μπορούμε να τους κερδίσουμε όλους. Αυτό θέλω να πω. Και θα θέλατε, φαντάζομαι, να γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, κοίτα, ξέρουμε ότι κακά τα ψέματα ένα παιχνίδι Ερακλή ΠΑΟΚ είναι παιχνίδι Ερακλή ΠΑΟΚ. Ακούγεται πιο πολύ. Ναι, οκ, okay, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι έχετε την ανάγκη. Και όταν ο ίδιος αθλητής λέει ότι με το που γεμίζει το γήπεδο εγώ γίνομαι 3 φορές καλύτερος, θα θέλει πλέον να το γεμίζει κάθε φορά. Είναι μεγάλο ακριβώς, το κίνητρο. Είναι μεγάλο το κίνητρο. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Ξαναλέω, δεν το λέμε για να το λέμε. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας σε όλα τα παιχνίδια και στα θεωρητικά πιο εύκολα, στα θεωρητικά πιο δύσκολα, με μεγάλα ονόματα, με μικρά ονόματα, τους χρειαζόμαστε δίπλα μας. Μας βοηθάνε έμπρακτα μέσα στο παιχνίδι. Παίζουμε πολύ καλύτερα. Χαιρόμαστε να τους βλέπουμε και να προσφέρουμε αυτό το θέμα σε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτό θέλουμε. Δεδομένο. Τον έχουμε ανάγκη τον κόσμο μας, με την καλή έννοια πάντα, τον έχουμε ανάγκη να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζει. Δεδομένο. Τώρα βέβαια το επόμενο μάτι είναι λίγο μακριά, στη Σύρο, το Σάββατο που έχετε το παιχνίδι. Παίζει ο τρίτος με το τέταρτο. Και εγώ βλέπω 3 βαθμούς διαφορά και γυαλίζει λίγο το μάτι μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ο Φοίνικας Σύρου έχει 24, ο Ηρακλής έχει 21 και το δικό σας μάτι γυαλίζει τώρα τελευταία, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, είναι σίγουρα, ξέρουμε παραδοσιακά ότι η Σύρος έχει μια δύσκολη έδρα και τα τελευταία χρόνια έχει είναι πολύ και το ομάδα. Ταξίδι κυρίως γι' αυτό. Είναι αυτό βέβαια, είναι το ταξίδι με το πλοίο που θα κουραστούμε, θα έχουμε την κούραση, γενικά η αλλαγή περιβάλλοντος, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά σε καμία περίπτωση εμείς δεν πάμε εκεί για να κάνουμε διακοπές, έτσι εισαγωγικά πάλι. Ναι. Πάμε για να κερδίσουμε, πάμε για να τα δώσουμε όλα. Θέλουμε αυτό. Εκτός έδρας θέλουμε να δείξουμε έναν καλό εαυτό, γιατί έχουμε, όπως όλες οι ομάδες, έτσι, έχουμε ένα θέμα σε σχέση με την απόδοσή μας εντός και εκτός έδρας.
Και ξέρουμε ότι η Σίβος, όπως είπες, είναι τρίτη, είναι τρεις βαθμούς διαφορά πάλι από εμάς και μια πιθανή καθαρή νίκη θα τους φτάσουμε και αυτούς. Και θέλουμε να μείνουμε εκεί ότι μπορούμε να κάνουμε την νίκη. Είναι μια καλή ομάδα σίγουρα, όπως είπα, αλλά δεν είναι μια ομάδα που δεν χτυπιέται σε καμία περίπτωση. Τώρα θέλω να μου δώσεις μια εξήγηση, γιατί πραγματικά αν κάνουμε έναν μίνι απολογισμό, θα δούμε ότι δεν περάσατε και λίγα. Δηλαδή, ήταν για αρκετές μέρες εκτός ο Προύσαλης, με τον τραυματισμό που έσπασε το δάχτυλό του. Βγήκε νοκάουτ νωρίς σχετικά από το πρωτάθλημα ο Κιώσης, που είναι πολύ μεγάλη η απουσία του, γιατί ήταν βασικός κεντρικός και έχει χιαστούς και να είναι καλά το παιδί, δεν θα ξαναπαίξει. Αποχώρησε πρόσφατα ο Ριζόπουλος. Υπήρχαν διάφορα οικονομικά ζητήματα, τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Δεν υπήρχε ηρεμία στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, έρχεστε με τον ερχομό του 18, κερδίζετε τον ΠΑΟ, κερδίζετε τη Χαλκίδα εύκολα, είστε στην τέταρτη θέση, πολύ κοντά στην τρίτη. Και αυτό νομίζω για τον κόσμο λέει πάρα πολλά, γιατί επαναλαμβάνω, αν τα βάλουμε στη σειρά, δεν είναι και λίγα αυτά που πέρασατε φέτος. Ναι, σίγουρα. Είναι ακριβώς όπως το είπες. Κοίτα, είχαμε περάσει πάρα πολλά προβλήματα φέτος. Έχουμε περάσει πάρα πολλά προβλήματα φέτος. Και εξαγωνιστικά και αγωνιστικά. Και με τραυματισμούς βασικών παιχτών. Δηλαδή, ο Κώστας ο Προύσαλης όταν τραυματίστηκε και ήταν βασικός στέλεχος της ομάδας και το ξέρουν πολύ καλά. Κλήθηκαν να τον αντικαταστήσουν παίχτες οι οποίοι. Εντάξει, κακά τα ψέματα δεν είναι τόσο έμπειρος ο Κώστας, αλλά τα εξέλιξαν πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά, ναι, πολύ καλά. Πολύ, πολύ καλά. Και άμα θυμάστε, δεν χάσαμε καν τότε. Δηλαδή, κάναμε νίκες και με τους αυτούς τους παίχτες. Δεν χάσαμε ματς. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Είχαμε τα οικονομικά προβλήματα που εντάξει, ακόμα τα έχουμε σε ένα επίπεδο, έχουν φτιάξει κάπως, αλλά πάλι περιμένουμε μια ενίσχυση να μας βοηθήσει ο κόσμος και γενικά άνθρωποι του Ηρακλή. Έφυγε ο Ριζόπουλος, ο οποίος ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας και ήρθαν ο Στέλιος να τα καταστήσει, ο Ζουμάκας και ο Νικόλας. Τώρα να μου επιτρέψει εδώ, συγγνώμη, αλλά με τέτοιον Στέλιο και τέτοιον Δημήτρη, εγώ τον ξέχασα. Εντάξει, κοίτα. σίγουρα, δεν θέλουμε να. Μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω, έτσι. Ναι, εννοείται. Εντάξει, ο Στέλιος άφησε την ευκαιρία, το παιδί έπαιξε πάρα πολύ καλά, παρόλο το μικρό της ηλικίας. Και εσύ που ανέβηκες πολύ επιθετικά, και εσύ. Γι' αυτό εκεί πήγαινε το ξέχασα. Γενικά τώρα έχουμε περνάμε μια φάση, δεν ξέρω, αυτού μας ματιάζει, θα κάνουμε και αστείο, που είμαστε πολύ καλύτερα. Έχουμε ανέβει τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έφυγε το momentum. Γενικά έχουμε και την ψυχολογία μαζί μας και μακάρι να διαρκέσει αυτό. Δεν θέλουμε να είναι αυτοί αυτούς και αυτοί που ανεβαίνουμε και μετά πέφτουμε. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι το βόλιο γενικά είναι πολύ, όπως είπα, πολύ ψυχολογικό άθλημα και θέλουμε να κρατηθούμε ψηλά. Θέλουμε όλοι να πάμε καλά και να το ευχαριστηθούμε αυτό. Να το ευχαριστηθείτε και στη Σύρο, να μας φαίνεται ένα πολύ ωραίο διπλό, να το χαρούμε. Μακάρι. Θα είναι ό,τι καλύτερο για το βράδυ του Σαββάτου. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά και εγώ, πάλι. Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά.